Νέο πλήγμα για την ΕΠΟ. Ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία ζητείται η έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης κατέθεσαν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων Κιλκής και Ηρακλείου. Ένα ακόμη χτύπημα στο σαθρό υπόβαθρο της ΕΠΟ. Μια ακόμη απόδειξη πως δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αρμενίζουν σε βρώμικα νερά. Μια ακόμη απόδειξη πως η νομιμότητα έχει πάει περίπατο. Οι νόμοι έχουν καταστρατηγηθεί και πρέπει σύντομα να μπει ένα τέλος στην άθλια εικόνα της ΕΠΟ που μολύνει ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανάστατη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία από τις σοβαρές καταγγελίες δύο κορυφαίων παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία ζητείται η έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ και ο διορισμός προσωρινής διοίκησης κατέθεσαν ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής, Βασίλης Χατζιαποστόλου, και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, Νίκος Τζόρτζογλου. Η έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ ζητείται για τους ακόλουθους λόγους. Επειδή κακώς προσελήφθη από την ΕΠΟ συγγενικό πρόσωπο του Προέδρου της. Επειδή ο εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα βάσει του καταστατικού για τη θέση που κατέχει, πτυχίο ΑΕΗ και ξένης γλώσσας. Επειδή τροποποιήθηκε ο κανονισμός επαγγελματιών ποδοσφαιριστών με σούσεις της αγωνιστικής περίοδου με την υπογραφή του ποδοσφαιρικού μνημονίου κατά παράβαση των κανονισμών. Επειδή η συγχώνευση Γ και Δ εθνική σε μία κατηγορία έγινε με σούσεις της αγωνιστικής περίοδου κατά παράβαση των κανονισμών. Επειδή η σύμβαση με το ταξιδιωτικό πρακτορείο που υπεγράφει από την προηγούμενη διοίκηση και εφαρμόζεται από την παρούσα δεν πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Επειδή σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας παρίστανται εκ περιτροπής 5 αναπληρωματικά μέλη, των οποίων η αποζημίωση βαραίνει την Ομοσπονδία. Η κλήση επιδόθηκε το μεσημέρι στα γραφεία της Ομοσπονδίας και τα ασφαλιστικά μέτρα θα συζητηθούν την προσεχή Τρίτη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Να καλησπέρισω τον συνάδελφο από την Καθημερινή, Θάνο Μπλούνα. Θάνο, νέες καταγγελίες, σοβαρές καταγγελίες για την ΕΠΟ. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα? Καλησπέρα. Αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα σημαίνουν ότι στην ΕΠΟ ανοίγεται ένα ακόμη μέτωπο με τη δικαιοσύνη αλλά και με τις ποδοσφαιρικές ενώσεις μέλη της. Σας θυμίζω πως πριν από μία εβδομάδα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ο κύριος Κωνσταντίνου που είχε να κάνει με τη διαιτησία. Τώρα έρχονται δύο ενώσεις που ζητούν την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ για τους λόγους που δείξατε προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας και θα κληθεί το Ειρηνοδικείο Αθηνών την Τρίτη να κρίνει αν αυτοί οι λόγοι είναι επαρκείς για να κηρυχθεί έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση για την εξέλιξη? Εκτίμηση είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Πάντως όλα αυτά που υπάρχουν, οι έξι αυτοί λόγοι, από την πλευρά της ΕΠΟ αμφισβητούνται ως προς τη σοβαρότητά τους. Πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση που να λέει η ΕΠΟ ότι αυτοί οι λόγοι δεν ισχύουν. Να απαντάει δηλαδή στα σημεία. Ακριβώς. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Και εγώ.